Πρωτίστως θα ήθελα να πω ότι εμείς ως γονείς θεωρούμε χρέος μας να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα στους μαθητές για να αγωνίζονται και φυσικά για να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Στο συγκεκριμένο σχολείο τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν που περιλαμβάνονται και στα αιτήματα των μαθητών είναι προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Να σας πω μόνο τούτο, ότι ακόμα οι μάσκες της ΚΕΔΕ δεν έχουν έρθει σε αυτό το σχολείο. Για να καταλάβετε δηλαδή το πρόβλημα που υπάρχει, τα παιδιά έρχονται με μία μάσκα που τους έχει δώσει ο Δήμος και μάσκες τις οποίες παραχωρούν οι γονείς τους. Κύριε Λάμπρου, επίσης, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είστε υπέρ των καταλήψεων, είστε μαζί με τους μαθητές, αυτό καταλαβαίνουμε. Είμαστε υπέρ, ακούστε. Είμαστε υπέρ του δικαιώματος να αποφασίζουν τα παιδιά συλλογικά τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσουν τα αιτήματά τους. Υπέρ αυτού. Είναι από τη συλλογική στιγμή που απόφαση κατάληψη. Φυσικά είναι συλλογική απόφαση. Στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχουν 260 παιδιά, 260 μαθητές και στη Γενική Συνέλευση ψήφισαν 160 μαθητές υπέρ της κατάληψης. Και τον άλλο πατέρα τώρα, τον άλλο γονέα. Ωραία, να ακούσουμε και τον κύριο Φιλέρη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα εδώ. Σας. Για πείτε μας λοιπόν. Κοιτάξτε, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα πια στα σχολεία μας. Υπάρχει πρόβλημα με το συνοστισμό στις τάξεις. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 150 σχολεία πανελλαδικά με περιστατικό COVID. Με 15 μέρες λειτουργίας σχολείου. Πού θα φτάσει. Δηλαδή κάποια στιγμή θα κλείσουν τα σχολεία συνολικά γιατί δεν αντιμετωπίζεται το περιστατικό. Εσείς λοιπόν κύριε Φιλέρη ζητάτε να γίνουν μαζικά τεστ, σωστά. Βεβαίως, θα έπρεπε να γίνουν μαζικά τεστ και σε εκπαιδευτικούς και σε παιδιά και επαναλαμβανόμενα. Συμφωνούμε σε αυτά. Όπως επίσης, απλά δεν το ερώτημα θεωρώ... είναι, συμφωνούμε και στις ελλείψεις, το ερώτημα είναι τα παιδιά δεν πρέπει να μπουν στις τάξεις, να συνεχίσουν τα μαθήματά τους και να λυθεί με διάλογο το όποιο θέμα. Αυτός ο διάλογος έχει ήδη ξεκινήσει πριν από την αρχή της σχολικής χρονιάς και το Υπουργείο κοφεύει. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει δεχθεί καθόλου την ανώτατη συνομοσπονδία Αγωνίων Μαθητών Ελλάδας να συζητήσει μαζί της. Όλα μας τα αιτήματα τα έχει απορρίψει στην πράξη και κάποια στιγμή θα πρέπει το Υπουργείο να σταθεί πάνω από το τι συμβαίνει στα σχολεία. Με αυτά που λέτε, μου κάνει εντύπωση πώς, ας πούμε, δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι τα παιδιά θα χάσουν αρκετές διδακτικές ώρες. Μπορεί να χάσουν και σημαντικό κομμάτι από τη χρονιά με όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή με το καλημέρα γίνονται οι καταλήψεις. Και δεν υπάρχει ένας προβληματισμός στον κόσμο ότι θα χάσουν τη χρονιά. Να σας απαντήσω. Καταρχάς να πω το εξής. Ότι ήδη χάνεται χρονιά από τις ελλείψεις εκπαιδευτικών. Αυτή τη στιγμή έχετε υπόψη σας σε πάρα πολλά λύκεια και γυμνάσια γίνονται 3 ώρα και 4 ώρα. Καλά, αυτό συμβαίνει κάθε φορά που ξεκινάει η σχολική χρονιά. Αλλά να είναι κλειστά τα σχολεία από την πρώτη μέρα που ξεκινάνε τα μαθήματα, δεν κάνει τη χρονιά έτσι. Συγγνώμη, γιατί να συμβαίνει κάθε. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η παθογένεια του συστήματος τώρα, θα το λύσουμε. Έχουν περάσει 20-25 χρόνια. Πόσες φορές και τώρα θα το λύσουμε. Δηλαδή κάθε χρονιά. Κάθε χρονιά δηλαδή θα ξεκινάμε με χαμένες ώρες, αλλά θα μιλάμε για χαμένες ώρες των παιδιών. Είναι σωστό τώρα να κλείνουν το ένα σχολείο πίσω από το άλλο. Δεν γίνεται. Δηλαδή εσείς λέτε ότι καλύτερα να κλείσουν τα σχολεία παρά να έχουν ελλείψεις. Αυτό λέτε. Εγώ δεν λέω καλύτερα να κλείσουν τα σχολεία παρά ελλείψεις. Εγώ λέω και η Ομοσπονδία Αγωνίων Αττικής λέει ότι αν τα παιδιά αποφασίσουν έτσι, είμαστε μαζί τους. Αν αποφασίζουν διαφορετικά, πάλι μαζί τους. Άρα είστε μαζί με τα παιδιά στις καταλήψεις. Αυτό καταλαβαίνουμε. Είστε μαζί με τα παιδιά στις καταλήψεις. Είμαστε μαζί με ό,τι αποφασίσουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποστηρίζουμε τα αιτήματά τους.